Σκηνικό ένταση στο Κυπριακό, σκηνικό ένταση και στη Συμμαχία Πολιτών. Η χθεσινή δήλωση Γιώργου Λιλίκα άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Όποιος δεν σεβαστεί την απόφαση της πλειοψηφίας, θέλει τον εαυτόν του εκτός του κινήματος. Η διαφωνία ηγετικών στελεχών του κινήματος, όπως τον Στέγιο Αμερικάνου, Αλέξανδρου Μιχαηλίδη, Σίμου Αγγελίδη και Παύλου Μιλωνά, έναντι μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα Λιλίκα στις προεδρικές, φαίνεται ακόμη να συντηρείται και να οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς στην ενότητα της Συμμαχίας. Ένα κίνημα το οποίο θέλει να παρουσιάζεται ως ένα δημοκρατικό κίνημα, θα πρέπει να ανέχεται και την αντίθετη άποψη. Υπάρχουν συλλογικά όργανα, υπάρχουν πειθαρχικά όργανα και μια απλή αναφορά του Προέδρου δεν μπορεί απευθείας ή με αυτόματον τον τρόπο να θέτει αυτόν εκτός κόμματος. Αποφεύγοντας να τοποθετηθεί στο αν βλέπει τον εαυτό του εκτός Συμμαχίας Πολιτών μετά την υποψηφιότητα Γιώργου Λιλίκα, ο αντιπρόεδρος του κινήματος απευθύνει εκ νέου κάλεσμα στις ηγεσίες του ενδιάμεσου. Εάν πιστεύουν ότι η προσπάθεια είναι απαλλαγή από την κακή κυβέρνηση του κυρίου Νίκο Αναστασιάδη, τότε θα πρέπει να βρουν την γέφυρα, παρά το ότι έχουν ήδη διαμορφωθεί συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα, η οποία θα τους επιτρέψει να βρουν έναν κοινό υποψήφιο. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Η συνεδρία πάντως της πολιτικής συγκλήτου του κινήματος την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις. Εξελίξεις που ίσως λάβουν ακόμη και μορφή αποχωρήσεων. Την ίδια ώρα σε ρυθμούς Νικόλα Παπαδόπουλου αλλά και σοκομματικών εκλογών κινείται η ΕΔΕΚ. Οι σοσιαλδημοκράτες στείλουν αύριο κάλπες για την εκλογή της νέας τους ηγεσίας, με τον Μαρίνο Σιζόπουλο να διεκδικεί επανεκλογή έναντι του Διομήδη Διομήδους. Η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην ΕΔΕΚ θα σημάνει και το εναρκτήριο λάκτισμα για την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Νικόλα Παπαδόπουλου. Προς το σκοπό αυτό, οι αρχηγοί των τριών συνεργαζομένων κομμάτων θα πραγματοποιήσουν αρχές της νέας εβδομάδας συνάντηση. Το επιτέλειο του Νικόλα πάντως στοχεύει όπως μέχρι τις 15 Μαΐου μπει σε πλήρεις ρυθμούς προεκλογικής εκστρατείας, καθώς θεωρεί πως το δίμηνο πλεονέκτημα που έχει εναντί του ΑΚΕΛ, το οποίο θα καταλήξει στον υποψήφιο του εντός Ιουλίου, του παρέχει τη δυνατότητα να δώσει έμφαση στην απευθείας επαφή του δικοϊκού προέδρου με όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο.